Ήταν ένας πλούσιος με πολλά αγαθά, πολύ πλούτο, ωραία σπίτια, αυτοκίνητα. Αλλά ένιωθε πολύ δυστυχισμένος. Δυστυχία, έτσι, κακή διάθεση. Του λέει κάποιος φίλος του, ρε εσύ, πήγαινε να δεις το γέροντα τάδε να συζητήσεις μαζί του. Μπορεί να έχει κάτι να σου πει. Ξεκινάει λοιπόν, πηγαίνει στον πάτερ, τον βλέπει, συζητάνε, του λέει ο πάτερ, κοίτα να δεις παιδί. Ένιωσες ποτέ τι σημαίνει να δώσεις μια λεημοσύνη σε κάποιον? Όχι ρε γέροντα, δεν είχα ποτέ τέτοια. Ενά μωρέ, σκέφτομαι τώρα, λέει, κάτι να έδινες κάπου. Πού ρε γέροντα? Να, ξέρω εκείνο το σχολείο που έχει παιδιά με ειδικές ανάγκες, που έχουν προβλήματα πολλά, μπορείς να πας να τους δώσεις. Πήγε λοιπόν και τους έστειλε σε όλα τα παιδιά ό,τι χρειάζονταν. Υπολογιστές, παιχνίδια, δώρα, πράγματα που χρειάζονταν το σχολείο. Το είπε η διευθύντρια στα παιδιά, το ξαναείπε και ξαναπήγε αυτός να δει, πώς είναι τα παιδιά εκεί. Και την ώρα που μπήκε μέσα και κατάλαβαν τα παιδιά ποιος ήταν, ένα παιδάκι γονάτισε μπροστά του, το αγκάλιασε τα πόδια και τον κοίταγε στα μάτια. Τον κοίταγε στα μάτια. Του λέει αυτός, γιατί με κοιτάς στα μάτια, άνθρωπε μου? Καλό μου παιδάκι, γιατί με κοιτάς στα μάτια? Και τι είπε το παιδάκι? Τι είπε? Για να σε γνωρίσω όταν θα είμαστε στον παράδεισο, για να σου λέω και εκεί χίλια ευχαριστώ. Να πως κερδίζει το παράδεισο. Θέλει αγάπη, θέλει προσφορά. Θέλει να μην τα κρατάμε για μας, μωρέ. Έρχονται μέρες τώρα του Πάσχα. Μην κρατάμε για μας, μωρέ. Να δίνουμε. Μας βάζει στον παράδεισο αυτό. Ο ελαιόν πτωχό, λέει, δανείζει στο Θεό. Δανείζει στο Θεό αυτός που ελεεί τον φτωχό.